Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην αίθουσα του Δημαρχείου Βόλου τον γνωστό, πιστεύω από όλους, καθηγητή ιατρικής φυσικής και ακτινοφυσικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Κάφα. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδιαιτέρως αγαπητός από όλους και από τους φοιτητές του, αλλά και από τους συναδέλφους του. Και αυτό αποδείχθηκε από μια πρόσφατη μικρή περιπέτεια στην οποία δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Θα πω μερικά βασικά στοιχεία του βιογραφικού του για να γνωρίζετε ποιος θα μιλήσει. Ο κύριος Κάπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, φοιτησε στη Λόδιο Σχολή και έλαβε το πτυχίο φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έλαβε το μεταπτυχιακό του τίτλο στην ιατρική ακτινοφυσική στην Τουλούζη, στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Ανακηρύχθηκε διδάκτο και υφηγητής του Ινστιτούτου Κιουρί στο Παρίσι. Είχε επιλεγεί ως μόνιμος επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στη Βοστόνη και είχε εργαστεί επί δεκαετία ως επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ακτινοφυσικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Είναι επίσης υπεύθυνος ακτινοπροστασίας των δύο ιδρυμάτων και μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων της Ειδικότητας Ακτινοφυσικού του Υπουργείου Υγείας. Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Ήθους και Διοντολογίας της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος και σήμερα είναι εκπαιδευτής σε θέματα διοντολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Έχει γράψει βιβλία και έχει δημοσιεύσει σημαντικά επιστημονικά άρθρα κυρίως για την ακτινοθεραπεία του καρκίνου αλλά και για θέματα ιατρικής και επιστημονικής διοντολογίας. Μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Λάρισας, την κυρία Θεοδόρου, η οποία παρήσατε σήμερα μαζί μας, έχουν σχεδιάσει και αναπτύξει αλλά και κατασκευάσει την πρώτη μονάδα στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας και ακτινοχειρουργικής X-Knife στην Ελλάδα το 1996 και τιμήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν γι' αυτό από το Ίδρυμα Μπουδοσάκη. Αρκετά από αυτά είναι τεχνικά, θα μας εξηγήσει ο κ. Καθηγητής στη συνέχεια. Γι' αυτό το μηχάνημα το οποίο κατασκεύασαν από κοινού με την κυρία Θεοδόρου. Να πω επίσης ότι υπήρξε μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών διοικητικών και επιστημονικών οργανισμών ακτινοπροστασίας και ακτινοθεραπείας, έχει οργανώσει παγκόσμια συνέδρια, έχει δώσει διαλέξεις και μαθήματα σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει διπλωματικά βραβεία για το ήθος και την επιστημονική του προσφορά. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς αποστολές του ΟΗΕ σε χώρες του τρίτου κόσμου όπως η Τανζανία, η Νιγηρία, η Μαδαγασκάρη, το Αζερβαϊτζάν και άλλες. Να πω επίσης ότι έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Έρευνας και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Γεώργιος Παπανικολάου, καθώς και το Ινστιτούτο Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ουσιών ικανό. Τα Ινστιτούτα αυτά ενημερώνουν καρκινοπαθείς και προσφέρουν γνώση και βοήθεια σε ουσιοεξαρτώμενα άτομα, καθώς και στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πριν από λίγους μήνες ο κύριος Κάπας επιλέχθηκε ομόφωνα από την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος ως η προσωπικότητα η οποία με το ήθος, την κοινωνική δράση, την εκπαιδευτική, ερευνητική και κλινική προσφορά της στη χώρα μας και στη διεθνή κοινότητα αντιπροσωπεύει, χαρακτηρίζει και εκφράζει την ειδικότητά μας, αυτό το λένε οι φυσικοί ιατροί, στην Ελλάδα και για το δεύτερο μισό του αιώνα που πέρασε και την αρχή της νέας χιλιετίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2013, πριν από λίγο καιρό, η Διεθνής Ένωση Ιατρικής Φυσικής ομόφωνα τον επέλεξε ως μία από τις 50 προσωπικότητες παγκοσμίως για το ήθος και την συνολική προσφορά του στο επιστημονικό πεδίο των θεραπευτικών και διαγνωστικών ακτινοβολιών για τον δεύτερο μισό του αιώνα που πέρασε και την αρχή της νέας χιλιετίας. Ίσως να ήταν αρκετά αναλυτικά αυτά που σας είπα, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε το βιογραφικό του κ. Κάπα για να καταλάβετε την αξιοπιστία και του ανθρώπου, αλλά και των όσων θα ακούσετε στη συνέχεια. Ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρουσα την ομιλία. Στο τέλος θα δεχθεί ερωτήσεις ο κ. Κάπας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ότι ακούστηκε. Ίσως ήταν η σαν αναλήθεια, ευτυχισμένο που πάνε. Να ξεκινήσουμε με κάτι κατευθείαν. Αυτά που θα σας πω, τα μάθα μετά από το Πανεπιστήμιο. Δεν μας τα διδάξανε. Το οποίο σημαίνει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα λάθος, μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε, νομίζω διάλογος γίνεται, όλοι διαβάζουμε. Το μόνο που αξίζει κανείς να σκεφτεί
είναι ότι όταν διαβάζει κάτι, να έχει την αξιοπιστία και το ήθος να το δει από τη σωστή πλευρά. Με άλλα λόγια, διορθώστε με, πέστε τη γνώμη σας, να βγάλουμε κάτι κοινό μαζί. Ποιος είναι ο κύριος λόγος που ζήτησα εγώ να γίνει αυτή η ομιλία και τι ήθελα να πετύχω? Να βάλουμε κατά κάποιο τρόπο, όπως το ορίζει και ο ΙΕ, στη σωστή σειρά την επικοινωνιότητα. Δεν σας κρύβω και τι πιστεύω εγώ, ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε έρθει να μιλήσουμε για την κινητή τηλεφωνία. Δεν σας κρύβω όμως, οπότε θα δείτε και στη συνέχεια, ότι κάθε 4 τσιγάρα που καπνίζετε είναι μια κτηνογραφία θώρακα. Δεν σας κρύβω ότι 52% των καρκίνων του πνεύμονα προέρχονται από το λαδόνιο. Με άλλα λόγια, δεν θα κρύψουμε την επικινδυνότητα των κινητών τηλεφώνων. Δεν θα κρύψουμε τον, ούτε έχουμε κανένα λόγο, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως λέει ο Μητσοτάκης, αλλά θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Πριν προχωρήσω σε αυτά που θέλω να πω, να σας θυμίσω δύο πράγματα. Το εξής, ότι όταν μιλάμε για ακτινοβολία, η ακτινοβολία έχει δύο πηγές. Το ένα είναι τα ραδιοσότοπα, δηλαδή η ραδιενέργεια, όπως είναι εδώ πέρα, και το άλλο είναι η τεχνητή ακτινοβολία που την παράγουμε εμείς. Αυτό που λέμε στους φοιτητές μας, που δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά κατά κάποιο τρόπο δίνει μια εικόνα, ραδιενέργεια είναι ότι η φύση δεν αγαπάει το να είναι ερεθισμένη. Το να είναι και να βράζει μια ουσία, δηλαδή να έχει πολλή ενέργεια πάνω της, θέλει να την ξεφορτωθεί. Οπότε βλέπετε ένα άτομο, το οποίο, σας το συγγνώμη, εντός εισαγωγικών ξεφορτώνεται την ενέργειά του, την ξεφορτώνεται διώχνοντας ακτίνες Χ, σωματίδια Α. Δηλαδή, ο ήλιος, για παράδειγμα, διώχνει συνεχώς σωματίδια Α με σκοπό να αποβάλει ενέργεια από πάνω του. Και αυτό αισθανόμαστε αυτή τη θερμότητα από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι το πιο ραδιενεργό σώμα που υπάρχει. Κάθε πρωί βλέπουμε ένα τεράστιο ραδιενεργό σώμα και αυτό είναι ο ήλιος. Το δεύτερο είναι η τεχνητή ακτινοβολία που την παράγουμε. Τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο? Εάν αυτό, η ραδιενέργεια λοιπόν, σας ακτινοβολεί από μακριά, από ένα μέτρο απόσταση, είτε σας βάλουν κάτω από έναν αξονικό τομογράφο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα μετά. Να το βάλω ανάποδα. Αν ένα συγγενής σας ακτινοβοληθεί, να χτυπήσω ξύλο γιατί έχει καρκίνο. Μας ρωτάνε πολλές νοσηλεύτριες κάποια στιγμή. Κύριε Κάπα, στην ακτινοθεραπεία στείλαμε έναν ασθενή, ο οποίος ακτινοβολήθηκε. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε? Η απάντηση είναι απλή. Καλή μου, πάρ' τον αγκαλιά, βάλτε το φαρμακό του, χάιδεψέ τον, βάλτε το στο κρεβάτι, σκέπασέ τον. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, κυριολεκτικά. Όπως και να είχε ακτινοβοληθεί και από ραδιενέργεια, από το προηγούμενο. Αντίθετα, εάν κάποιος ασθενής καταπιεί ραδιενεργό κάτι, εκπέμπει από μέσα. Αυτός είναι σχετικά επικίνδυνος. Και όταν συνοδεύεται μετά από σπιθυρογράφημα στο σπίτι του, λέμε στους γενείς για ένα μικρό διάστημα να ουρήσει, ξέρω εγώ, μόνος του, να τραβάει το καζανάκι. Δεν ανάγκη να κοιμηθεί αγκαλιά με το παιδί του. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να σας ακτινοβολεί κάτι απ' έξω, ό,τι και να είναι αυτό. Και άλλο πράγμα να το καταπιείτε. Άρα σε τελική ανάλυση, ο ασθενής σας που θα κάνει ακτινοθεραπεία σε εμάς ή θα κάνει αξιονική τομογραφία, κυριολεκτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βάλτε το να παίξει με το παιδί του. Δεν έχει πρόβλημα. Και μια απόδειξη λίγο χυδαία που καμιά φορά λέμε, όταν χυδαία εντός αγωγικών, όταν μας λέει η νοσηλεύτρια, μα δεν το πιστεύω, της λέμε το εξής απλό. Και θα τα αποδείξω αμέσως, αν το θεωρήσετε απόδειξη, στα δευτερόλεπτα. Της λέμε, καλή μου, όταν πας στην παραλία και βάζεις το θεσπέσιο σώμα σου να κάνει, όπως το λένε αυτό, ηλιοθεραπεία, όταν γυρνάς σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, λάμπεις αμυγολαμπίδα? Με άλλα λόγια, η ακτινοβολία που έρχεται από αλλού και δεν είναι μέσα σας, μπορεί να σας κάνει ζημιά, να σας κάνει ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπήκε καμιά περίεργη ουσία πάνω σας και η οποία εκπέμπει. Δεν εκπέμπεται όταν κάνετε ηλιοθεραπεία. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή βέβαια. Και τι δουλειά έχει ο ήλιος με την ακτινοβολία, με αυτά που μας λες? Δέστε την ακτινοβολία, αυτό είναι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Υπάρχουν και σωματιδιακές ακτινοβολίες. Η βασική όμως είναι ηλεκτρομαγνητική. Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αυτά που εκπέμπει ο ήλιος. Θα δείτε, δεν είναι το κυριότερο αυτό που θα σας δείξω, γιατί είναι λίγο βαρύ. Η ακτινοβολία λοιπόν έχει πολύ λίγες πληροφορίες απάνω της. Δηλαδή, όταν έχετε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, έχει τη συχνότητα, έχει το μήκος κύματος και έχει την ενέργειά του. Όσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα, τόσο πιο βαριά είναι η ακτινοβολία. Οπότε, αν θέλετε, είναι κάπως έτσι. Ας το δούμε λίγο πιο απλοποιημένα. Δέστε το εξής. Προσπαθώ να αποδείξω, και είναι το βασικό που λέμε και στους φοιτητές μας, να περάσουν στον πληθυσμό τον ίδιο, ότι η ακτινοβολία είτε είναι τεχνητή, είτε είναι φυσική, είτε είναι ό,τι θέλει, είναι το ίδιο πράγμα. Όταν έχετε το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, δεν έχει άλλη πληροφορία. Δεν ξέρετε από πού ήρθε. Αν ήρθε από ραδιενέργεια, αν ήρθε από, ξέρω εγώ, από αξονικό οτιδήποτε. Έχει μια συχνότητα πάνω του. Πώς φαίνεται αυτό? Εάν για παράδειγμα βάλετε, αν έχετε ένα μαγικό κουμπί, αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορεί και ανεβάζει τη συχνότητα και ταυτόχρονα και την ενέργεια της ακτινοβολίας. Αν το βάλετε πολύ χαμηλά, θα ακούσετε μουσική, την Edith Piaf που λατρεύω.
Και έχετε, ας πούμε, εδώ όπως είναι το φάσμα, όπως λέμε, της ακτινοβολίας. Αυτές είναι ακτινοβολίες από πολύ χαμηλή συχνότητα, τη συχνότητα που εκπέμπει η κουζίνα στο σπίτι σας, που λέει ο λόγος ή ξέρω εγώ, μια μέλισσα όταν κινείται ή τι από τώρα, ότι η γη. Η γη είναι η συχνότητα του μαγνητικού πεδίου, μέχρι το φως, εδώ, αυτό που βλέπουμε εμείς, μέχρι εδώ κάτω που είναι τρομερά δυνατές ακτινοβολίες και είναι ακτινοβολίες της ακτινοθεραπείας, για παράδειγμα, που ακτινοβολούμε ασθενείς. Από όλο αυτό το φάσμα, για να κάνω μια μικρή παρένθεση, εμείς βλέπουμε τον κόσμο από μια πολύ μικρή πόρτα που είναι το λεγόμενο ορατό. Χαρακτηριστικά και είναι πανέμορφο, δεν ξέρω αν προλάβω να το πω μετά, είναι το εξής. Βλέπεις, ας πούμε, ένα λιβάδι, δεν ξέρω καλά τα λουλούδια, ας το πούμε έτσι, ένα λιβάδι με παπαρούνες. Λες τι όμορφα. Ξέρεις όμως ότι οι μισές είναι στήρες, τώρα θα με σκοτώσει κανένας γεωπόνος. Αλλά οι μισές είναι στήρες, αλλά οι μισές έχουν γύρι. Και βλέπεις μια μέλισσα και πάει καρφωτή εκεί που είναι γύρι. Λες πώς ανακάλυψε σε 10.000 παπαρούνες τις 50%, τις 1.000 που έχουν τη γύρι. Η μέλισσα βλέπει, αντί να βλέπει από εδώ που είναι το, οι περιόδες μέχρι εδώ που είναι το υπέρυθρο, δηλαδή ό,τι βλέπουμε εμείς, βλέπει λίγο πιο φαρδιά, πιο ευρύ φάσμα και βλέπει την υπεριόδη. Οπότε έχουμε εικόνα, άλλου δεν την έχω μαζί μου, που βλέπει ο άνθρωπος τα λουλούδια όλα κόκκινα και η μέλισσα, κάποια από αυτούς τα έντομα, βλέπει κόκκινο και στη μέση κίτρινο. Βλέπει πιο γύρι, ακριβώς γιατί έχει πιο ευρύ φάσμα. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, ακούτε μουσική και η ακτινοβολία είναι αυτή εδώ πέρα. Αν ανεβάσετε λίγο το μαγικό κουμπί που είναι στη μέση, την έντασή του, βλέπετε τηλεόραση, τον κόσμο και ταυτόχρονα πάνω κάτω η συχνότητα μεγαλώνει ελαφρά. Εάν λίγο να ανεβάσετε τη συχνότητα, ελάχιστα, είναι η κινητή τηλεφωνία και οι κεραίες και βλέπετε απάνω πού περίπου είναι στο φάσμα, δεν τη βλέπουμε αυτή την ακτινοβολία του κινητού, δεν τη βλέπουμε, ούτε τη τηλεόραση τη βλέπουμε. Και ταυτόχρονα έχουμε το κινητό και την, πώς τη λένε εδώ, τις κεραίες. Αν πάμε πιο πάνω, είναι ο φούρνος, ελαφρά πιο πάνω, είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Η ακτινοβολία του φούρνου μικροκυμάτων δεν είναι παρά περίπου η ακτινοβολία των κινητών, δηλαδή στα μικροσχήματος. Αν είναι λίγο πιο πάνω, είναι αυτά τα περίεργα έργα που δείχνουν, για παράδειγμα, κάτι Αμερικάνους που βλέπουν με τα κιάλια. Ποιος είναι ο λόγος? Εμείς τον ήλιο το βλέπουμε γιατί είναι πάρα πολύ θερμός και ερυθροπυρώνεται. Εμείς βλέπουμε ο ένας τον άλλον διότι χτυπάει ακτινοβολία από τον ήλιο πάνω σας και πάνω σας σε μένα και σας βλέπω. Είσαστε ετερόφωτοι όπως είμαι και εγώ ετερόφωτος. Η ακτινοβολία που εκπέμπουμε εκπέμπεται στο υπέρυθρο. Γιατί το εκπέμπουμε. Ο άνθρωπος για να διατηρήσει 36 βαθμούς Κελσίου στην καρδιά εκπέμπει συνεχώς θερμοκρασία για να μην καεί. Σαν τη μηχανή του αυτοκινήτου είναι. Οπότε εκπέμπεται με υδρότα, με ατμό και με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Κοινώς εκπέμπουμε 50% από τη θερμότητά μας, την εκπέμπουμε σαν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και αυτοί βλέπουν τα κιάλια των Αμερικάνων, αυτά τα περίεργα, τα έργα τα αστυνομικά που βλέπεις τη νύχτα, τον κακό απέναντι. Αν λίγο ανεβάσουμε το μαγικό κουμπί μας, είναι ο ήλιος, είναι αυτό το στενό παράθυρο που βλέπουμε τον κόσμο. Αν λίγο ανεβάσουμε, τότε πάμε στην περιόδη και είναι η ακτινοβολία C, B και Α της περιόδους με την τρύπα του όσοντος και αυτό το εγκληματικό πράγμα που λέγεται solarium. Κοροϊδεύω, καμιά φορά θα πω μια άσχημη έκφραση, επειδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία του επαρχιώτη, του βλάχου κτλ. Οι χειρότεροι τέτοιοι άνθρωποι είναι στο κολονάκι. Είναι απαράδεκτο, δείχνει αμορφωσιά. Δεκέμβρη μήνα, θα το πω γιατί δεν θα προλάβω να πω πολλά, είναι Δεκέμβρη μήνα να βλέπεις άνθρωπο μαυρισμένο. Μπορεί να δείχνει ωραίο κορμί για μερικούς, αλλά δείχνει άδειο κεφάλι. Και όταν με ρωτάνε, γιατί το έχω δουλέψει πολύ το θέμα, πραγματικά το έχω δουλέψει, όταν με ρωτάνε και τι να κάνουμε, η απάντηση είναι μία, μια και έπιασα αυτό. Να αλλάξουμε το πρότυπο μορφιάς. Δεν μπορεί ένα μαυρισμένο άτομο να καίγεται, ένας άνθρωπος να ξερουφλίδεται καλοκαιριάτικα για να νιώθει ωραίος. Δεν είναι ωραίος. Κινδυνεύει από καρκίνο του δέρματος από διάφορα πράγματα, μελανώματα. Αν αυξήσουμε λίγο την ακτινοβολία, δηλαδή θα παρατηρήσετε το solarium και η ακτινογραφία που κάνουμε είναι κοντά-κοντά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν κάνει κάποιο solarium ή εκτίθεται σε περιόδη C, είναι σαν να ξεροψύνεται σε ένα πολύ χαμηλό ακτινολογικό μηχάνημα. Όχι τόσο δυνατό να κάνει ακτινογραφία, αλλά κοντά είναι, δεν είναι και πολύ μακριά. Αν ανεβάσουμε το μαγικό μας κουμπί λίγο ακόμα, είναι η ακτινοθεραπεία. Πολύ πιο δυνατή. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι αν κάνετε μια ακτινογραφία θώρακα, θα αποφύγω να τα πω μετά, οπότε δεν τρώω χρόνο. Κάνουμε μια ακτινογραφία θώρακα γιατί θέλω να καλύψουμε ότι κάτι έχετε. Και θα πάρετε μια αλφαδόση. Αν στον ίδιο θώρακα πρέπει να κάνουμε θεραπεία, γιατί έχετε καρκίνο του πνεύμονα, θα σας δώσουμε 15 εκατομμύρια ακτινογραφίες, μαζεμένες μέσα σε ένα μήνα. Τόσες πολλές είναι. Χαρακτηριστικά μια αξονική είναι 500 ακτινογραφίες θώρακα, 300 με 500. Δηλαδή, δεν σκοτώνει κόσμο, γιατί αλλιώς δεν τις κάναμε. Αλλά όταν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, πρέπει να προσέχουμε ότι δεν κάνουμε για πλάκα εξετάσεις.
Ζητάμε από τους φοιτητές μας να μην κάνουν, δηλαδή είναι αυτό που λέμε διαφορική διάγνωση. Δεν μπορείς εσύ επειδή δεν έχεις διαβάσει ή θέλεις να πάρεις, το λέω έτσι με κακία, υποτίθεται, το πτυχίο σου έτσι, να σου έρθει το ασθενής, να του ζητάς 57 εξετάσεις μπας και τον τζιμπήσεις κάπου. Πρέπει να κάνεις διαφορική διάγνωση. Να πεις επειδή έχει αυτό και δεν έχει το άλλο, επειδή ο περίπτωση είναι έτσι και αλλιώς, να καταλήξεις να του κάνεις μόνο 2 εξετάσεις. Και ο λόγος δεν είναι η τσιγκουνιά, είναι να μην τον επιβαρύνεις τον άνθρωπο. Και μετά είναι ο πυρηνικός πόλεμος που τα έχει όλα. Δηλαδή, στον πυρηνικό πόλεμο θα εμφανιστούν οτιδήποτε από ακτινοβολίες. Προσέχετε κάτι σημαντικό. Για μένα το επόμενο slide ίσως είναι το κυριότερο για να φύγουν κάποιες παρεξηγήσεις. Η ακτινοβολία είναι, τη χωρίζουμε σε ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα. Δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή, αλλά είναι σαν τον ποδοσφαιριστή. Το άτομο, ο πυρήνας, είναι ένας ποδοσφαιριστής που κρατάει με πείσμα μπάλες στα χέρια του, τα οποία είναι τα ηλεκτρόνια. Έρχονται η ακτινοβολία, η οποία είναι ο κυνηγός της αντίπαλης ομάδος, και κλωτσάει τις μπάλες να τις βγάλει από εδώ πέρα. Αν καταφέρει και τις βγάλει, τις μπάλες, δηλαδή φύγει μπάλα, η μπάλα είναι τα ηλεκτρόνια που κρατάει εδώ πέρα το άτομο. Αν φύγει μπάλα, τότε ο ποδοσφαιριστής μετατρέπεται σε θετικό ιόν και η μπάλα αρνητικό. Διότι ένα άτομο είναι ουδέτερο, και όταν φύγει ένα ηλεκτρόνιο, καταλαβαίνετε ότι γίνεται θετικό. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Όταν ένα άτομο χάσει ένα ηλεκτρόνιο και γίνει θετικό, γίνεται ρίζα. Κατά κάποιο τρόπο. Ρίζα σημαίνει ότι σαν τρελό ψάχνει να βρει ένα ηλεκτρόνιο για να ερεμήσει. Ψάχνοντας σαν τρελό ένα ηλεκτρόνιο, χτυπάει τα κύτταρα, τα κουτουλάει και έτσι τα σκοτώνει. Και έτσι σκοτώνουμε και εμείς τον καρκίνο. Δηλαδή, χτυπάμε με εκατομμύρια φωτόνια τον ασθενή, προκαλούμε ρίζες οι οποίες σκοτώνουν τα κύτταρα και έτσι σκοτώνουμε και τον καρκίνο. Αν δεν καταφέρεις να βγάλεις τις μπάλες, λέμε ότι είναι μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και γενικώς είναι αστεία. Δηλαδή, αστεία το λέμε εμείς, είναι η δουλειά μας. Είναι χαμηλής έντασης. Είναι χαμηλού κινδύνου. Όπως καταλαβαίνετε, άμα δείτε το φάσμα της ακτινοβολίας, που είχαμε δει προηγουμένως από 0 Hz που λέμε μέχρι πυρηνικό πόλεμο που σας έδειχνα, καταλαβαίνετε ότι η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι κάτω από το ορατό φάσμα. Δηλαδή, αν εδώ πέρα είναι το ορατό φάσμα που έχει μια ενέργεια. Εμείς τη μετράμε σε μικροηλεκτρονιοβόλτ. Για να μην σας μπερδεύω, ας την πούμε μίκρο. Με άλλα λόγια, εγώ επειδή βλέπω εσάς και εσείς εμένα, η ακτινοβολία αυτή είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια μίκρο. Δεν μας νοιάζουν τα νούμερα. Αλλά προφανώς δεν είναι ιοντίζουσα, γιατί αν ήταν ιοντίζουσα θα είχαμε σκοτωθεί όλοι. Μόνο που σας κοιτάω και με κοιτάτε, θα είχαμε πεθάνει. Άρα, κάτω από το ορατό φως είναι πραγματικά ακίνδυνη και θα πω το γιατί, θα προσθέσω και δύο απορίες που πάντα γεννιόνται. Άρα, από το ορατό και πάνω έχουμε ιοντίζουσα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αφού λοιπόν η περιόδης ακτινοβολία C, αυτή που λέμε με την τρύπα του όζοντος, είτε το solarium, είτε η αξονική κτλ., είναι πάνω από το ορατό, προφανώς είναι σχετικά επικίνδυνη. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και δεν κάνουμε εξετάσεις σωριδών αξονικές. Τώρα πάμε παρακάτω και λέμε από κάτω από την ορατή ακτινοβολία είναι η περιοχή της μη ιοντίζουσας. Να το ορατό φως. Είναι εκεί. Ό,τι είναι κάτω από το ορατό δεν είναι επικίνδυνο σαν ακτινοβολία μεμονωμένη. Παράδειγμα. Ας μην σας μπλέξω αυτό ιδιαίτερο, σπάνια σπάει κανένας δεσμός στο ορατό φως. Η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται εσείς και εγώ είναι γύρω στα 50 με 200 χιλιάδες μίκρο, όταν το ορατό είναι κοντά στο 1.800-3%. Η θερμική ενέργεια των κυττάρων είναι ακόμα λιγότερη και πάμε στο κύριο, οι κεραίες της κινητής και η κινητή τηλεφωνία είναι μόνο 4,47 και 22 και 23. Και τα παιδεία στο σπίτι είναι πολύ χαμηλά. Αν μείνουμε μόνο σε αυτό, αποδεικνύει κανείς κατευθείαν γιατί είναι αστεία η ιστορία των κινητών. Έχουμε πολύ χειρότερα προβλήματα με ραδόνιο κτλ. Υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσω όμως. Που λέει, ξαναλέω λοιπόν ότι όποια ακτινοβολία είναι μη ιοντίζουσα δεν μπορεί να είναι επικίνδυνη και να θέλει. Και λες, καλά κύριε Κάπα, τότε στα μικροκύματα γιατί σκοτώνεται ο κόσμος? Δηλαδή, αν βάλεις το φαΐ μέσα, θα στο κάψει. Ή στα ραντάρ, γιατί λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος? Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Σε ποιες περιπτώσεις η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, ό,τι και να είναι αυτή, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινητά, παρακινητά κτλ., είναι επικίνδυνη. Είναι μόνο η πυκνότητα. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Εάν πάρετε το φούρνο μικροκυμάτων, το μήκος κύματός του, δηλαδή η ακτινοβολία του, είναι πραγματικά αστεία. Όταν λέω αστεία, το εννοώ και επιμένω, γιατί είδατε ότι είναι ίδιου μήκους κύματος με τα κινητά της πλάκας. Αστεία. Αλλά εδώ έχω ένα παράδειγμα από χρόνια εμπειρία με τους φοιτητές, να τους δώσω να το καταλάβουν. Είναι η διαφορά του Σβατζενέκερ με 1000 παιδάκια. Τι θέλω να πω? Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι σαν 2.000 κινητά. 4.000 κινητά, δηλαδή τρελά νούμερα. Γιατί έχει την ίδιο μήκος κύματος, αλλά σαν ισχύ είναι 2.000 κινητά. Αν βάλετε εδώ μέσα 2.000 κινητά και κοιμηθείτε, και αυτά λειτουργούν, θα κοιμηθείτε και θα ξυπνήσετε ζαμπουλάκι. Δεν είναι ευχάριστο με τόσα ηλεκτρομαγνητικά να παίζουν γύρω σας, αλλά δεν θα πάθετε και τίποτα.
Αντίθετα, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μια εξαιρετική τεχνολογία που παίρνει 2.000 κινητά, τα βάζει σε μία κίδα και αυτή εκτροβολεί ένα κομματάκι. Πάλι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και έχω το εξής παράδειγμα. Πάρτε 2.000 μωρά. Το καθένα από αυτά μπορεί να δώσει ένα μπατσάκι. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχει ένα τζάουλ η δύναμη του, το χέρι του έχει ένα μπατσάκι. Αν περάσετε από 2.000 μωρά εδώ μέσα, διασκορπισμένα, και προσπαθούν να σας βαρέσουν, θα κάνετε και πλάκα μαζί τους. Θα παίξετε με τα μωρά και τα μωρά θα κάνουν έτσι. Αν πάρετε τα 2.000 μπρατσάκια, τη δύναμη του καθενός, και τα βάλετε σε ένα μπράτσο, θα φτιάξετε τον Σβαρτζενέγκερ, ο οποίος θα σας σκοτώσει. Θέλω να πω ότι το κινητό, ο φούρνος μικροκυμάτων, είναι ίδιου μήκους κύματος, απλώς η πυκνότητα είναι τρομερή. Πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα, γιατί το ραντάλ είναι τρομερά επικίνδυνο να καθίσεις μπροστά του, και γι' αυτό πλέον στα Phantom, επειδή είχα ζολογάγανη πιλότη στο έδαφος μπροστά στα Phantom και παθαίνανε χοντρές ζημιές, μόλις προσγειωθεί κόβεται αυτόματα διανόμου. Δηλαδή πρέπει να έχετε μια ακτινοβολία που σαν μήκος κύματος επιμένω είναι αστεία, αλλά είναι τρομερά συγκεντρωμένη για να είσαι ψηλά, να βλέπεις στα 10 χιλιόμετρα ένα τάγκ, τα τάγκ εκεί πέρα και να το σημαδέψει για να πάρει σήμα πίσω. Άρα, για να τελειώσω, η επικινδυνότητα της οποιασδήποτε μη οντίουσας ακτινοβολίας είναι μηδαμινή σε πράγματα όπως είναι κινητά, όπως είναι φούρνοι, όπως είναι τι από τώρα, οτιδήποτε είναι αυτό, κουζίνα και τα λέστα, WiFi κτλ. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι όταν έχουν τρομερή πυκνότητα. Και αυτή είναι σε δύο περιπτώσεις λοιπόν, ή τρεις. Άμα είσαι μπροστά σε μια κεραία εκπομπή, μπροστά της, εδώ, στα μούτρα σου που απαγορεύεται. Αν είσαι στο φούρνο μικροκυμάτων μέσα, που δεν θα μπει, και μπροστά σε ένα ραντάρ. Τώρα, για να τελειώσω, ζούμε σε αυτό το κομμάτι, ζούμε σε ένα ραδιενεργό περιβάλλον. Σας λέω χαρακτηριστικά και θα ηχήσει περίεργα στα αυτιά. Κάθε χρόνο ο Έλληνας παίρνει ένα Τσερνομπίλ από χέρι. Παρόλο που λέω πως ότι παίρνουμε 500 ακτινογραφίες θώρακα κτλ., θα σας πω ότι κάθε 4 τσιγάρα που κάνετε είναι μια ακτινογραφία θώρακα, γιατί το τσιγάρο έχει πολώνιο 210 μέσα και το πούμε μετά. Παρόλα αυτά, και μόνο που υπάρχετε, παίρνετε κάθε 2 μέρες μια ακτινογραφία ολόσωμη. Ακριβώς γιατί υπάρχετε. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση που θα την έλεγα αργότερα. Σκοτωνόμαστε με τους ορισμένους γυναικολόγους που όταν ακούνε ότι μια γυναίκα έκανε μαστογραφία και ενώ ήταν έγκυος και δεν το ξέρεις, λένε ρίξε το παιδί. Και τρελαινόμαστε. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Και δεν μου αρέσει να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ασθενών. Όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος, πρέπει να μάθει ένα πράγμα. Μου επιτρέπετε αυτή την παρένθεση. Και πολλοί φοβούνται να το πούνε στις γυναίκες. Κυρία μου, καλημέρα. Και μόνο που μείνατε έγκυος, έχετε 11% για την ακρίβεια 10,77 παγκοσμίως να κάνετε παιδί με πρόβλημα. 7% πρόβλημα μικρό, καμιά εξαδακτυλία, να είναι λίγο νευρικό να κάνει να δείξει ή να γίνει σαν και εμένα. Και 3% να κάνετε παιδί με μεγάλο πρόβλημα, είτε το θέλετε είτε όχι. Αλλά φοβούνται πολύ να το πούν γιατί υπάρχει φαλοκρατική νοοτροπία. Μας έχει πει ασθενής, δεν θέλω να κάνω την κίνηση. Λέει αυτό γιατρέ νομίζω θα βγάλει παιδί με πρόβλημα. Άμα είναι πρόβλημα θα φταίς εσύ. Αλλά αν είσαι επιστήμονας, θα πρέπει να μην σταματάς πουθενά και να έχεις τη γνώμη σου να την. Τα λοιπά. Η γυναίκα αυτή έχει 11% λοιπόν. Το να κάνει μια μαστογραφία, ο κίνδυνος που θα προστεθεί είναι το 11 που είχε, κόμμα, καμιά δεκαριά μηδενικά, ένα. Δεν θα γίνει τίποτα. Και αν δεν πιάσει το επιχείρημα αυτό, υπάρχει ένα άλλο που λέει ότι η γυναίκα αυτή θα μείνει έγκυος 9 μήνες. Εκ των πραγμάτων το μωρό της θα κάνει 135 ακτινογραφίες ολόσωμες μόνο και μόνο επειδή είναι στη φύση και που θα βρεθούν αυτές οι ακτινογραφίες από την, πώς λένε αυτή, την κοσμική ακτινοβολία, από το υπέδαφος που θα μιλήσουμε γι' αυτό, από το στομάχι του κάθε ανθρώπου, από οπουδήποτε. Το να πάρει 135 ακτινογραφίες τώρα κατά το μωρό έτσι κι αλλιώς και να πάρει και μισή ακόμα από τη μαστογραφία της μαμάς δεν έγινε τίποτα. Ενώ η έκτρωση, ενώ προσωπικά είμαι υπέρ της έκτρωσης, είναι δικαίωμα της γυναίκας για το σώμα της, αλλά να γίνει για χαζό επιστημονικό λόγο είναι απαράδεκτο. Πραγματικά παράδεκτο. Οπότε πρέπει να το γνωρίζει η ίδια και να αποφασίσει η ίδια. Μπορεί να το συζητήσουμε αν κάνει κάποιος μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Άρα, κάθε χρόνο οι Έλληνες παίρνουν γύρω στα 4 μιλισίβερτ, είναι μια μονάδα μέτρηση, δεν μας ενδιαφέρει, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουμε. Σκεφτείτε να δείτε ότι ζούμε σε ραδιενεργό περιβάλλον και δεν είναι τόσο τρομακτικό. Θα καταλήξω η ομιλία μου να λέει την ακτινοβολία. Δεν τη φοβόμαστε, αλλά τη σεβόμαστε. Στο Μεξικό, που επειδή το στρώμα του αέρα είναι πάρα πολύ στενό, γιατί είναι πόσα, 2-3.000 μέτρα υψόμετρο, δεν υπάρχει φιλτράρισμα με αποτέλεσμα να παίρνουν γύρω στα 5-6 Τσερνομπίλ το χρόνο. Στη Ρώμη, ο Ρωμαίος, σε σχέση με τον Αθηναίο, παίρνει πολύ περισσότερη ακτινοβολία, ειδικά ο Ρωμαίος, με τους 7 λόφους τους ραδιενεργούς που υπάρχουν εκεί, και όμως η καρκίνη στο Μεξικό δεν είναι πενταπλάσια από τους καρκίνους των Αθηναίων, ούτε η καρκίνη στη Ρώμη διπλάσια από τους καρκίνους των Αθηναίων. Είναι σαν να έχω 3 ευρώ πάνω μου, στις 6 ευρώ και να μου λες: έχω διπλάσια λεφτά, πώς έλεγα, είμαι 2 φορές πιο πλούσιος. Μα ψηλά έχουμε και 2. Τέλος πάντων.
Για να μην σας κουράζω, θα το πω λίγο αναλυτικά αυτό. Εδώ πέρα, αυτό που σας είπα, κρατήστε μόνο τη φράση, κάθε δύο μέρες παραμονή στο περιβάλλον, μια κτηνογραφία θώρακα. Κάνουμε όλοι μας, το λιγότερο. Λέμε ολόσωμοι, αλλά στην ουσία μια κτηνογραφία θώρακα. Από πού βρίσκεται αυτή? Αρχίζουμε. Από τη φυσική ακτινοβολία. Από το υπέδαφος. Αυτό είναι εκπληκτική φύση. Και που βρέθηκε. Και εδώ θα απαντήσω εμέσως γιατί το τσιγάρο έχει πολώνιο μέσα. Όταν φτιάχτηκε η φύση, υπήρχαν από το διάστημα ελαφρά στοιχεία μερικά, αλλά υπήρχαν κυρίως τέσσερα μεγάλα. Ουράνιο, δύο τόσο πόσο είναι, ένα δεύτερο ουράνιο, θάλιο κτλ. Αυτά τα πολύ βαριά στοιχεία, όταν ήταν η ζωή, η γη, μια σούπα, ήταν έβραζε, μια σούπα ήταν. Λίγο-λίγο αυτά τα πράγματα, επειδή ήταν ραδιενεργά, αρχίζουν να αποσυντονίζονται, να απορραδιενεργοποιούνται. Για να μην σας μπλέξω πολύ με τη ραδιενέργεια, η ραδιενέργεια όταν διώχνεις από πάνω στο σωματίδια, αλλάζει η φύση της. Δηλαδή, το ουράνιο γίνεται σίδερο, το σίδερο γίνεται θάλιο, το θάλιο γίνεται τάδε και πάει λέγοντας. Οπότε, σε αυτή τη φάση, τα ραδιενεργά που ήταν τη γη, τα πιο βαριά, τα πιο σιδερένια, να το πω έτσι, πήγαν σιγά-σιγά τον πυρήνα. Τώρα, αυτά που λέει, πώς το λένε αυτόν, με την που είναι τρύπια η γη, αυτά είναι μόνο για να γελάει κανείς. Η γη είναι συμπαγής, ο δε πυρήνας της είναι σιδερένιος. Γιατί, όταν σε μια σούπα έχεις μέσα κομμάτια κρέας ή πατάτα, αυτά θα πάνε στον πάτο. Όντας αυτά τα πράγματα στον πάτο, κοινώς τα βαριά, ουράνια κτλ., επειδή αποραδιενεργοποιούνται συνεχώς, περνάνε από διάφορες φάσεις. Και κάποια στιγμή, γι' αυτό είναι υπέροχη φύση, κάποια στιγμή με την αποραδιενεργοποίηση το ουράνιο έχει μετατραπεί σε διάφορα υλικά που θα σας δείξω και κάποια στιγμή γίνεται ράδιο. Όχι όλο μαζί, ένα κομμάτι του. Και το ράδιο που είναι σίδερο αποραδιενεργοποιείται, μετατρέπεται, μεταπίπτει όπως λέμε σε ραδόνιο. Το ραδόνιο είναι αέριο. Και αυτό το αέριο αρχίζει και ανεβαίνει στην επιφάνεια και πάει παντού. Γι' αυτό στα χωράφια έχουμε πολύ ραδόνιο. Το οποίο μετατρέπεται με στη σειρά του σε πολώνιο 210. Δηλαδή η φύση, τα χωράφια των αγροτών μας έχουν πραγματικά ραδιενέργεια, ραδόνιο. Επειδή υπάρχει πολύ γρανίτη στη Στοχόλμη και εκεί που το ξέρεις από εκεί πέρα, έχουν πάρα πολύ, ο γρανίτης βγάζει πάρα πολύ ραδόνιο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, γι' αυτό ουρλιάζουμε, γιατί δεν είναι πια σιάρικο το θέμα, είναι τα κινητά διάφορα, ότι το 52% των καρκίνων του πνεύμονος οφείλεται στο ραδόνιο. Και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα εξοχικά μας ή σε σπίτια κοντά σε σπηλιές ή στα υπόγεια, να μετρηθεί από ειδικούς που να λένε ότι έχει ραδόνιο. Και δεν κάνεις κάτι σπουδαίο. Βάζεις σελοφάν εκεί πέρα ή ένα ανεμιστηράκι να τραβάει το ραδόνιο από το σπίτι. Να προχωρήσω. Να το υπέδαφος. Τα λοιπάσματα. Η πλάκα είναι ότι τα τσιγάρα που κάμπνιζα εγώ κάποτε τα Μάλμπορο έχουν περισσότερο. Προέρχονται από χώματα που έχουν λίπασμα, το οποίο έχει πολύ τέτοιο, πολύ αδιενέργεια. Γιατί ο λόγος είναι ότι έχει πολύ φόσφορο μέσα. Ο φόσφορος που περιέχεται μέσα στα λιπάσματα είναι πραγματικά αδιενεργός και προσπαθούν να τον μετατρέψουν, δηλαδή να το φρέσουν το φόσφορο. Θα σας φανεί αντιπατριωτικό. Αλλά εγώ θα αγόραζα λιπάσματα μόνο από τον Καναδά για ένα πολύ απλό λόγο. Το σωστό λίπασμα φτιάχνεται από εργοστάσια που βρίσκονται δίπλα σε πυρηνικά εργοστάσια, διότι όταν το βγάζεις το λίπασμα και είναι γεμάτο φόσφορο, με ένα τρενάκι, με ένα βαγονάκι το στέλνεις στο πυρηνικό εργοστάσιο, επειδή έχει όλη την τεχνογνωσία, να σου αφαιρέσει το φόσφορο από μέσα, ώστε να το στείλεις στον πελάτη χωρίς φόσφορο. Να μην έχει πολύ ραδιενέργεια. Άλλο, το ραδόνιο που σας είπα. Θυμηθείτε ότι ξεκινάμε από ουράνιο που ξεκίνησε η φύση και μετατρέπεται συνεχώς με διάφορες μεταπτώσεις. Κάποια στιγμή γίνεται ράδιο, κάπου γράφει ράδιο, το οποίο είναι στερεό και μετά γίνεται ραδόνιο. Και το ραδόνιο κάποια στιγμή γίνεται πολώνιο 210. Αυτό βγαίνει στη φύση και πάω κατευθείαν. Δέστε εδώ πέρα η κίνηση του ραδόνιου. Δέστε τη θνησιμότητα, δεν φαίνεται καλά. Αυτό είναι πόσο αυξάνει η θνησιμότητα. Ανάλογα με του καρκίνου στις ΗΠΑ από όλους τους αριθμούς. Θυροειδείς από εδώ, από εκεί, μήτρα, Hodgkin, διάφορες ασθένειες. Πάνω κορυφαίο είναι θάνατη από ραδόνιο. Καρκίνος λόγω ραδονίου. Και κανείς δεν ασχολείται με το κυριότερο πρόβλημα. Δέστε πόσες πηγές εμφανίζονται για την κίνηση του ραδονίου μέσα σε ένα σπίτι. Μέχρι από τον ντους που κάνετε βγαίνει ραδόνιο. Δεν είναι να τρομοκρατήσει κάποιον. Είναι όμως υπάρχει ραδόνιο, πώς να το κάνουμε. Και μάλιστα οι καπνιστές υποφέρουν περισσότερο. Γιατί επειδή ρουφάνε πιο πολύ και επειδή το ραδόνιο πάει πάνω στα μόρια του καπνού και το αγκιστρώνει, ρουφώντας καπνό, ρουφάνε και περισσότερο ραδόνιο. Δηλαδή, οι καπνιστές σε σπίτια κλειστά που δεν ανανεώνει το αέρας τους και έχει ραδόνιο, ενώ έχουν τριπλάσιο κίνδυνο καρκίνου από τους μη καπνιστές, τετραπλάσιο όπως έχουν, αυξάνεται αυτός ο κίνδυνος λόγω του ραδονίου. Δηλαδή, όπου καπνιστείς και η μοίρα του.
Φυσική ακτινοβολία ή τροφή. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά όταν μου μιλάνε για ακτινοβολία, το πρώτο που τους λέω είναι και μόνο που τρώτε, έχετε μέσα, κάνετε 8.000 ραδιενεργές διασπάσεις το δευτερόλεπτο. Ή χοντρά-χοντρά μισό εκατομμύριο ραδιενεργές διασπάσεις το λεπτό. Πού τη βρίσκουμε. Μα όταν τρώτε κάλιο, το 1 εκατομμυριωστό του καλίου είναι ραδιενεργό. Όλα έχουν ραδιενέργεια. Μαλλί της γριάς να φάτε, 2 εκατομμυριωστά, 3 εκατομμυριωστά έχουν ραδιενέργεια. Και έτσι, όταν βρίσκουμε πτώματα και είμαστε χαρούμενοι, το χιονάνθρωπο 50.000 ετών, πώς ανακαλύπτουμε την ηλικία του. Επειδή έχει φάει από εκείνη την εποχή, κοιτάμε τη ραδιενέργεια που έχει η τροφή που έχει μείνει, τα ίχνη τροφής που μείναν στο στομάχι του, κοιτάμε τη ραδιενέργειά τους και έτσι βρίσκουμε την ηλικία του πτώματος. Άρα, να θυμάστε ότι κάνουμε ήδη μισό εκατομμύριο ραδιενεργές διασπάσεις κάθε λεπτό που περνάει. Αν βάλετε και το από πάνω, βάλετε και το ραδόνι το από κάτω, ίσως σας έπεισα, γιατί κάνουμε δύο ακτινογραφίες, μία ακτινογραφία κάθε δύο μέρες που περνάνε. Γιατί υποχρεωτικά και γιατί η έγκυος κάνει 135 ακτινογραφίες και δεν έγινε και τίποτα να κάνει μια μαστογραφία. Πραγματικά δεν έγινε. Το να τις κάνεις, το να την πληγώσεις και ψυχικά και σωματικά, να τις κάνεις μια έκθρωση που δεν τη θέλει, είναι ντροπή. Δείχνει έλλειψη επιστημονικότητος. Βλέπετε τα νούμερα. Έχουμε από το κάλιο, έχουμε από τον άνθρακα ήδη 7.800, αν προσθέσεις και τα άλλα, 8.500 περίπου μπεκερέλ που σημαίνει ραδιενεργές διασπάσεις το δευτερόλεπτο. Μόνο και μόνο επειδή τρώτε. Σουβλάκια μου αρέσουν κιόλας. Εντάξει, δέστε το κάλιο, δέστε τον άνθρακα και δέστε και το τελικό. Αν πάμε στην υπεριόδη, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, θυμηθείτε κάτι, εδώ δεν θα πω πολλά γιατί θα αρχίσουμε τώρα να λες και κάνω κήρυγμα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν πάρετε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος εκπαιδεύει τους στρατιώτες του ενάντια στους Πέρσες, θα τους δώσει. Παρακαλώ. Θα τους δώσει ακόντια, θα τους δώσει διάφορα για να εκπαιδευτεί ενάντια στους άλλους που θα έχουν και αυτοί ακόντια. Ο οργανισμός μας εκπαιδεύτηκε μια ζωή την ακτινοβολία μόνο Α και Β. Γιατί αυτή ερχόταν. Η άλλη την έκοβε το όζον. Όταν ξαφνικά αρχίσαν οι τρύπες του όζοντος, το DNA μας δεν είχε εκπαιδευτεί εσύ. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Πολύ απλά. Δεν πάνε να παίρνετε κρέμες 50 βαθμών. Πώς το λένε αυτό, 50 μονάδων για Α, για Β, για ό,τι θέλετε. Το μαύρισμα που θα κάνετε, επειδή είναι σαν το Μεγάλο Αλέξανδρο η εκπαίδευση που σας είπα, ο οργανισμός έχει μάθει να σας προστατεύει από την Α και από τη Β. Από τη Σ δεν σας προστατεύει ο κόσμος να χαλάσει. Ό,τι και να κάνετε, βάλτε 200 κρέμες. Είναι για Α και Β. Και μάλιστα, by the way, που λένε και στο χωριό μου, μιας και το λέμε τώρα, σας λέω το εξής. Μόνο η L'Oréal, για να κάνω και διαφήμιση και λυπάμαι για τη διαφήμιση, όταν παίρνετε κρέμα, να μην κοιτάτε που λέει βαθμή 50, γιατί μιλάει για Β. Θα κοιτάτε πισταμένα, αν γράφει επίσημα, πόσο είναι για την Α. Και όχι να έχει καμία τέτοια από κάτω που να λέει άντε παίρνει μπάλα και την Α. Η L'Oréal νομίζω έχει τα επίσημα νούμερα που λέει. Επειδή είναι διαφορετική η νομοθεσία αλλά και οι μονάδες, το πώς έχουν βγει μαθηματικά, λέει για Β 40 μονάδες, για Α 17 μονάδες, όχι δεν είναι λιγότερο, αλλά είναι άλλες οι μονάδες. Αλλά άρα θα παίρνετε κρέμα, μου επιτρέπετε τη συμβουλή, για Α και Β με συγκεκριμένες μονάδες, αλλά και πάλι δεν θα ξεχνάτε ότι τη Σ, η οποία περνάει έτσι κι αλλιώς, το μελάνωμα δεν το γλιτώνεται. Τι θέλει να πει πάλι ο ποιητής. Δεν είναι δυνατόν βλέπεις μία από τις ερώτερες κοπέλες και τη χαζολογάς έτσι όπως κάνει, ηλιοθεραπεία και μείνει 4 ώρες έτσι και μετά λες και είναι τόστ, είναι άλλες 4 έτσι. Είναι εγκληματικό, θα πεθάνει αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, εγώ πάω για μπάνιο σε 6 το απόγευμα, 7 το απόγευμα, όταν ο ήλιος είναι κάθετος. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Το τελευταίο, μια και είπαμε για μπάνιο, όταν βάζετε κρέμα, έχουμε ανακαλύψει ότι με ορισμένες κρέμες οι άνθρωποι παθαίνουν περισσότερο καρκίνο από ό,τι θα παθαίνουν χωρίς την κρέμα. Γιατί ορισμένες κρέμες βιολογικά κάνουν μεγάλη ζημιά γιατί δημιουργούν ρίζες. Όταν φοράτε κρέμα, θα τη φοράτε σε σκοτεινό δωμάτιο και μετά θα βγαίνετε έξω. Όταν λέω σκοτεινό, δεν χρειάζεται να είναι πίχτρα, απλώς να μείνει στον ήλιο. Γιατί είναι ιδανικό για ορισμένες κρέμες, θέλουν ήλιο για καταλύτη. Ανθρώπινο σώμα. Για ενεργοποιητή, και όταν τη βάλει απάνω, ενεργοποιείται άσχημα η κρέμα. Θα πρέπει να τη βάλετε χωρίς παρουσία του ήλιου για να μην ενεργοποιηθεί και μετά θα βγείτε στον ήλιο. Τώρα, σας θυμίζω το ράδι όπως γίνεται ραδόνιο. Να ο καπνός. Ποια είναι η γκαντεμιά, μου επιτρέψετε την έκφραση του καπνού. Ρωτάει κάποιος, καλά κύριε Κάπα, αφού βγάζει ραδόνιο η φύση από κάτω που μετατρέπεται σε πολόνιο, γιατί ρε παιδί μου να στον καπνό, ειδικά για να πάει και στα μαρούλια. Ποιος σας είπε ότι η ραδιενέργεια. Το ραδόνιο και το πολόνιο πάνε μόνο στον καπνό. Πάνε και στα μαρούλια. Το θέμα είναι όμως ότι όποια φυτά είναι λίγο γλιστερά, πώς να το πω και δεν ξέρω από αυτά, δηλαδή λίγο να βρέξει, λίγο να πιάσει αέρα, φεύγει αυτή η ραδιενέργεια, αυτή η σκόνη. Το κακό με τον καπνό, όσοι είσαστε αγρότες ή έχετε μια μικρή εμπειρία, το φύλλο του μπορεί να είναι τόσο όσο είναι το χέρι μου, αλλά επειδή έχει τις τρίχες απάνω, η πραγματική του επιφάνεια είναι διπλάσια και τριπλάσια. Δηλαδή τα 10 εκατοστά γίνονται 20. Ταυτόχρονα είναι κολλώδες.
Το οποίο σημαίνει μόλις κολλήσουν του καπνού τα, όπως το λένε απάνω, τα σκόνη, δεν φεύγει. Αυτή γίνεται, τρίβεται μαζί με τον καπνό και το καπνίζεται. Εδώ φαίνεται η σχέση ραδιενέργειας με καπνό. Εμείς επιμένουμε, δεν είναι μόνο τα χημικά, είναι κυρίως το πολόνιο. Διότι παρατηρούμε ότι στο διχασμό των βραχιολίων, δηλαδή να πώς πάει όλη η ιστορία με τα φύλλα του καπνού, εκεί που είναι στο πνευμόνι υπάρχει ο διχασμός από τους βρόχους. Και πάει και επικάθεται εδώ κυρίως. Στο διχασμό απάνω. Εκεί συναντάμε το μικροκυταρικό καρκίνο του καπνιστή, όπως λέμε εμείς, γιατί μπορεί να πεθαίνει και η γιαγιά, λες καλά, η γιαγιά γιατί πέθανε που δεν κάπνισε ποτέ της. Μα ήταν καντεμιά της. Διότι υπάρχουν πολλές οικογένειες κυτάρων στον πνεύμονα και έτυχε η γιαγιά να είναι άτυχη. Αλλά η συγκεκριμένη οικογένεια κυτάρων που είναι ευαίσθητη στο τσιγάρο, εντάξει, είναι για τον καπνιστή. Και φαίνεται από εδώ. Ταυτόχρονα συμβαίνει το εξής. Αν δεν αντέχετε να κόψετε το τσιγάρο, που θα σας το συμβούλευα γιατί είμαι να με έστειλε στην εντατική, τουλάχιστον να πάτε να καπνίσετε ή τσιμπούκι ή πουρο. Με φύλλο. Δεν κάνω διαφήμιση αυτά, να το κόψεις. Αλλά προσέχετε τι συμβαίνει. Γιατί λέμε ότι ο καπνιστής θέλει 6-7 χρόνια για να απαλλαγεί από το τσιγάρο. Βασικά, εκτός από τις διάφορες οικογένειες κυτάρων, το πνευμόνι έχει δύο οικογένειες. Είναι ένα καταπληκτικό καθάρισμα. Πώς καθαρίζεις το έδαφος εδώ πέρα, κανονικά θα έπρεπε με τόση σκόνη που παίρνουμε. Αν γράφετε κάτι γι' αυτό, θα σας τη δώσω όλη την ομιλία, αν θέλετε. Δηλαδή, χαρά μου θα είναι. Προσέχτε κάτι. Κανονικά θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να μας έχει φροντίσει ο Θεός να βάζουμε το χέρι μέσα κάθε 20 μέρες, να τραβάμε τα πνευμόνια και να βάζουμε καινούρια. Επειδή δεν γίνεται, τα πνευμόνια τι κάνουν. Έχουν κύτταρα με βλένα, τα οποία ξαφνικά, σαν να είναι το πάτωμα, γεμίζει νερό, γεμίζει σκόνη, οπότε γίνεται μια λάσπη και έχονται τα κρόσωτα κύτταρα σαν σκούπα και το διώχνουν. Όταν καπνίζεται με χαρτί, το χαρτί αυτό δημιουργεί πίσα. Η πίσα φτιάχνει αυτά τα μπαλάκια, τα βλέπετε. Αυτό είναι ένα υπέροχο πνευμόνι καπνιστή και χάρη σε αυτόν και τον ευγνωμονώ δεν είμαι εγώ ανέργος. Εντάξει, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους. Το οποίο σημαίνει αυτά τα μπαλάκια που είναι πίσα έρχονται πάνω από το πολόνιο και το σκεπάζουν σαν φτερούγες πουλιού. Αποτέλεσμα, περνάνε τα κρόσωτα κύτταρα να διώξουν το πολόνιο και δεν μπορούν ότι είναι κάτω από αυτό γιατί είναι σαν τζίχλα. Με αποτέλεσμα αυτό από κάτω πυροβολεί. Και δεν πυροβολεί με φωτόνια. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως είναι τα κινητά ή όπως είναι οι κουζίνες τα λοιπά. Πυροβολή με σωματίδι α, το οποίο είναι δύο πρωτόνια, δύο νετρόνια, μην σας μπλέξω, είναι βαριά ακτινοβολία. Οπότε είναι προστατευμένο από την τζίχλα, από την πίσα, το πολόνιο 210 και πυροβολή προς τα κάτω συνεχώς μέχρι να σου κάνει καρκίνο. Γιατί θες 7 χρόνια. Μπας και δεήσει η φύση και λίγο-λίγο απομακρυνθούν αυτά, ξέρετε, με το καθάρισμα των πνευμόνων. Γι' αυτό έχουμε και ύστερα από 5 χρόνια που κόβει άλλο το τσιγάρο, έχουμε ακόμα καρκίνους. Είναι αναγκαίο το χαρτί να λείψει και ακόμα περισσότερο το τσιγάρο. Είναι θανατηφόρο. Κάθε 4 τσιγάρα είναι μία κτηνογραφία θώρακα. Δεν μπορεί να μου κλαίγεται κάποιος για οτιδήποτε άλλο θέλει, για το νοσοκομείο που του κάνανε αξονική, ή για το WiFi, ή για οτιδήποτε, και να μου καπνίζει σαν μην πω τώρα τι. Δεν συζητείτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Δεν μπορεί να μιλάει για κάτι άλλο. Και το λέω για τον τρομάξω, όχι για να τον προσβάλλω. Γιατί ήμουν καπνιστής με 3 πακέτα. Χορηγός της Marlboro. Τώρα, αυτή είναι η μη οντίουσα ακτινοβολία. Πολλοί μιλάνε, θα πω δύο λόγια για την κινητή, γιατί δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά είναι ότι είχαμε πει ήδη ότι είναι μη οντίουσα. Πολλοί μιλάνε για θερμικά και μη θερμικά φαινόμενα. Στην αρχή λέγαμε, ρε παιδιά, μην φωνάζετε, γιατί τα θερμικά φαινόμενα, δηλαδή μην δώσουμε τόσο βάρος, τα θερμικά φαινόμενα είναι να ζεσταθεί πάρα πολύ, που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέει, υπάρχουν τα θερμικά. Τα θερμικά φαινόμενα είναι το εξής στυλ, και αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα προσωπικά σαν επιστήμονας. Λέει, επειδή λέει σε πολύ χαμηλές ακτινοβολίες μπορεί να πειραχτεί η αντλία καλίου νατρίου, ξέρω να έχουμε καρκίνο. Πειράζεται ελάχιστα η αντλία καλίου νατρίου, αλλά καρκίνο δεν εμφανίζει, δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Τέλος πάντων, αυτό που με ενδιαφέρει να ξέρει κανείς είναι το εξής. Αν υπάρχει μια επικινδυνότητα στα κινητά και δεν είμαι ο προστάτης τους, εγώ προτείνω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν έχετε παιδιά, είναι εγκληματικό να έχουν κινητά. Είναι εγκληματικό. Αυτό για να κόψω του οποιοδήποτε τη διάθεση να θεωρήσει ότι εγώ είμαι υπέρ των εταιριών. Θα σας πω κάτι σαν παρέθεση σαν επιστήμονες γιατί με ρωτήσαν το πρωί. Έτσι θα ίσα. Κύριε Κάπα, λέει, οι περισσότεροι που θα σας ακούσουν θα πούνε: ωραία, οι επιστήμονες τα παίρνουν από τις εταιρείες, από τα κινητά και τα υπερασπίζουν. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Αν είσαι ντενεκές ξεγάνωτος, προφανέστατα θα τα πάρεις όχι από τις εταιρείες κινητών, αλλά και από τα φαρμακεία για να βγάλεις 5 γραμμές γιατί είσαι ανίκανος. Οι εταιρείες θα σου γράψουν τις ομιλίες σου, γιατί θα πάνε από εδώ και από εκεί. Αν έχεις μια συνείδηση, δεν έχεις καμία ανάγκη από τις εταιρείες των κινητών. Και εδώ θα φέρω ένα πολιτικό παράδειγμα. Όταν βλέπεις, και το είπα το πρωί στο ραδιόφωνο, όταν ένας διοικητής, αντί να είναι νοσοκομειολόγος, είναι θεολόγος, που δεν μου φταίνει τίποτα. Ξέρω θεολόγο στο Θεό που πιστεύετε. Θεολόγο, ο οποίος έγινε διοικητής νοσοκομείου.
Και δεν τράπηκε ο άνθρωπος αυτός. Αυτός απλώς είχε κολλήσει 15.000 αφίσεις. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι υποχείριο της κυβέρνησης. Αν του πούνε σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Απόλυσε, απόλυσε κόσμο. Διάλυσε το νοσοκομείο, το διαλύσει, γιατί δεν έχει προσόντα. Αντίστοιχα και ένας επιστήμονας Ντενέκες, προφανώς είναι πράκτορας της κινητής τηλεφωνίας. Αν έχεις μια αξιοπρέπεια, καταρχήν, αν έχεις πραγματικά είσαι καλός επιστήμονας και πιστεύω ότι είμαι, μπορεί να κερδίσεις πολύ περισσότερα γλύφοντας και θοπεύοντας τα αυτιά ενός πληθυσμού και τρομολαγνώντας, γιατί η τρομολαγνία αρέσει. Και αν και σέβομαι το φίλο μου τον Δημήτρη, να θυμάστε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θέλουν ένα τρίπτυχο. Το αίμα, σπέρμα, κέρμα. Το ξέρετε. Άμα έχεις αίμα, σπέρμα, κέρμα, είσαι αγαπητός στα μίντια. Όταν είσαι νερόβραστος σαν και εμένα, και σαν άντρας και σαν επιστήμονας, φανταστείτε την οικοκυρά η οποία μαγειρεύει και ακούει τον κάπα να λέει, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν πρέπει να καπνίζουμε και ξέρετε. Τα παλιά στα παπούτσια. Ο άντρας της είναι μέσα, κοιτάει ποδόσφαιρο και τα παιδιά της παίζουν στο κομπιούτερ. Αν ξαφνικά αρχίζω και τρομολαγνώ, του λέει και γόμαστε, θα φωνάξει η κυρία Μαρία τον κύριο Νίκο Μπουσαλόνι. Νίκο, Νίκο, έλα δεις τι λέει ο καθηγητής. Και το τάιτ που διαφημίζεται και το ρόλο μέσα από την εκπομπή θα βρει αντί για έναν υποστηριχτή, θα βρει επί τέσσερις. Και αντίστοιχα θα γίνεις και βουλευτής και εσύ και θα βρει και τα μέντια και 99 και 99. Εντάξει, συγχωρέστε με την έκφραση, η μαγιά και το ήθος είναι να αντισταθείς σε αυτά και να μην βγάλεις αυτά τα χρήματα. Και αν θέλετε χρήματα, υπάρχουν πολύ περισσότερα στη τσέπη των ασθενών, αλλά είναι αισχρό και φασιστικό να τα πάρεις αυτές τις τσέπες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άρα, οι άνθρωποι που είναι πράκτορες των εταιριών είναι και οι χειρότεροι επιστήμονες. Από την άλλη, εγώ τη σέβομαι γιατί μην τρελαθούμε. Αν είσαι επιστήμονας, δεν θα χαϊδέψει αυτιά. Αλλά εάν πρέπει να κόψετε το κινητό από το παιδί σας, δεν είναι για την ακτινοβολία. Είναι αστεία η ακτινοβολία. Πρέπει να το κόψετε για λόγους κοινωνικούς. Εγώ κάνω ένα αστείο που θα σας φανεί λίγο χυδαίο, αλλά το χρησιμοποιώ. Κάποιος τον πείραξε κάτι. Τι είναι αυτό. Α, πολύ ωραία. Εγώ λέω ένα πολύ χυδαίο αστείο, αλλά πιάνει στα παιδιά. Σου λέω, παιδιά, θα σας πω κάτι στα ίσα. Στην ηλικία σας λέω, εγώ έπεφτα κάτω. Γιατί περνάγανε κάτι θεές, κάτι κοπελίτσες 15 χρόνων, τρελές και ήμουν και εγώ 15 χρόνων, και τσου κοίτα σαν χαζός, μπου με περνάει κάτω. Αλλά αυτό είναι υγιές. Το υγιές δεν είναι να περνάει η θεά από μπροστά σου, το κοριτσάκι που είναι το όνειρό σου, και εσύ να κοιτάς τον ουρανό και να μιλάς έτσι και να σκοντάφτεις. Αυτό είναι το άρρωστο. Με άλλα λόγια, το να βλέπεις τέσσερις κυρίες στο μόλ στην Αθήνα, νεόπλουτες, να μιλάνε και τέσσερις στο κινητό και να έχουν ξεχάσει ότι είναι παρέα, αυτό είναι άρρωστο. Άρα, αν πρέπει να κοπούν τα κινητά, είναι γιατί τα παιδιά σας θα απομονωθούν. Αυτός είναι βασικότατος λόγος για να τους το κόψετε. Και πρέπει να βαρέσουμε εκεί. Και εγώ αντιστέκομαι στους γονείς που μου λένε, έλα να τους πεις ότι τα παιδιά πεθαίνουν από καρκίνο κτλ. Είναι γελίο. Γιατί θα ανακαλύψουν ότι είναι ψέμα και δεν θα με πιστεύουν αύριο. Τέλος πάντων, ένα που θέλω να σας πω είναι ότι θα παρατηρήσετε ότι αν υπάρχει κίνδυνος από τις κεραίες, να το γυρίσω στις κεραίες, είναι πιο επικίνδυνες οι κεραίες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου για τον απλούστατο λόγο ότι εκπέμπουν σε 40.000 βατ, 2.000 βατ, ενώ οι κινητές εκπέμπουν πολύ χαμηλά. Με άλλα λόγια, όταν έχετε κεραίες, να φοβάστε τις κεραίες της τηλεόρασης. Πιο κακό κάνει η Όλγα Τρέμη, παρά οι φίλοι σας με την οποία μιλάτε από το κινητό. Αντίθετα, ένα που θα πω και θα ξενήσει, θα φανεί σε λίγο, να κάτι μετρήσει που είχαμε κάνει. Ας μην μείνω εδώ γιατί δεν θα απολαύω ιδιαίτερα, θα μιλήσω για Λάρι. Για εδώ, για τον Βόλο. Μετρήσαμε στον Βόλο. Δεν έχει νόημα αυτό που παρουσιάζω, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ χαμηλά κατά τα όρια. Τι θα συμβεί στο όριο, τίποτα. Τυχαίο είναι και το όριο. Απλό είναι. Δεν ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν προβλήματα ιδιαίτερα στο όριο. Μπήκε για να μπει. Δεύτερο, που λένε μακριά οι κεραίες 300 μέτρα από τα σχολεία. Αυτό είναι λάθος. Και πάνω στο σχολείο να είναι ακόμα καλύτερα. Είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ο νόμος δεν μιλάει για 300 μέτρα μακριά από το σχολείο. Μιλάει αν είναι κοντύτερα από 300 μέτρα, να πέσει ακόμα 10% ισχύ του κινητού ή του οποιοδήποτε. Και αν πάνω από την πολυκατοικία σας υπάρχει μια κεραία, εσείς είσαστε σαν ομπρέλα. Βαράει απέναντι, δεν βαράει εσάς. Από κάτω δεν έχουν ένα πρόβλημα. Ποτέ δεν έχουν πρόβλημα. Να, κάπως έτσι είναι. Απλό αυτό που θα τα χαζώ είναι να σημαδέψει ο τεχνικός εταιρείας τον μπαλκόνι απέναντι. Αλλά και αυτό το μετράμε. Και σε αυτή την περίπτωση έχετε κάθε δικαίωμα να μας φωνάξετε. Και εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να προστατεύσουμε κανένα και δεν βρίσκουμε και κανένα λόγο. Καταρχήν, αν μας φωνάξετε, θα έχουμε να μετρήσουμε γιατί είμαστε εργαστήριο το οποίο είναι, πώς το λένε, πανεπιστημιακό. Δεν θα διακινδυνεύσω εγώ το ήθος μου και τη πώς το λένε, το πρεστής που έχει ο καθένας το ήθος για το οτιδήποτε. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να έχω αυτό που κάνω τώρα παρά να κορυδέψω. Αυτό είναι σημαντικό. Λένε λέει να διώξουμε τις κεραίες. Λάθος. Εγώ θα κάνω μάχη να μπουν 18.000 κεραίες στο Βόλο. Για ένα πολύ απλό λόγο. Φανταστείτε το εξής. Ας πάρουμε ότι οι κεραίες είναι σαν έναν άνθρωπο. Μιλάνε. Δηλαδή και έστελνω σήμα και παίρνω. Αν κάποιος είναι μακριά, εγώ πρέπει να φωνάξω για να του μιλήσω. Δηλαδή το κινητό μου ανεβάζει την ένταση μόνο του αυτόματα για να μπορεί να ακουστεί ο άλλος.
Από την άλλη πλευρά, φανταστείτε ότι είστε από την Αθήνα ή εδώ στο Πήλιο. Έχει μια κεραία στο Πήλιο, ας πούμε, ηχητική. Για να ακούσει μουσική κάποιος, αυτή η κεραία θα πρέπει υπό το μεγάφωνο αυτό να ουρλιάζει, με αποτέλεσμα όσοι μένουν στις πλαγιές του Πηλίου να κουβαδούνε και όσοι μένουν εδώ να μην ακούν κανένας. Αντίθετα, αν γεμίσω με 10.000 ραδιοφωνάκια το Βόλο, θα εκπέμπει τρομερά χαμηλά και το κάθε ένα από αυτά θα εξυπηρετεί 5 ανθρώπους από δίπλα του. Στο αυτοκίνητο είσαστε και αν το σκεπάσετε, το αυτοκίνητο, μάλλον είσαστε μέσα στο αυτοκίνητο και επειδή το αυτοκίνητο εμποδίζει λίγο την ακτινοβολία, τότε το σήμα ανεβαίνει από μόνο του. Δηλαδή είναι παράλογο να φύγουν οι κεραίες. Οι κεραίες πρέπει να είναι χιλιάδες σε μια πόλη, δεκάδες χιλιάδες, ώστε να είναι τόσο χαμηλή η έντασή τους που να καλύπτουν μια έκταση 10 μέτρα, που λέει ο λόγος. Το παρατραβάω. Αλλά ας πούμε, ξέρω πώς αισθάνεται, 50 κεραίες στο Βόλο. Αλλά είναι τρελό η μια κεραία γιατί εσάς θα κάψει. Γιατί πρέπει να εκπέμψει δυνατά. Σας το ξαναλέω. Φανταστείτε την κεραία να απομακρύνεται, θα πρέπει να φωνάζετε όλο και πιο δυνατά. Άρα, εσείς πότε θα ακτινοβοληθείτε. Και μετά η κεραία. Είναι εξαιρετικά απλό. Και απορώ πώς βγήκε αυτή η φήμη ότι πρέπει να φύγουν οι κεραίες από την πόλη. Δηλαδή, όχι μόνο αντιεπιστημονικό, είναι τρελό. Τέλος πάντων, το βλέπετε εδώ πέρα. Το έδειξα πάλι. Να μια κεραία η οποία θα καλύψει μια περιοχή και να 5 κεραίες που θα κάνει τη δουλειά μια κεραία. Είναι υποδεκαπλάσια η ένταση της κεραίας. Τέλος πάντων, αυτό που δεν είναι τεράστιο το θέμα, αυτό που λέω, οι θάνατοι που ανακαλύψαμε μέχρι τώρα και μετρήσαμε, είναι από το κινητό την ώρα της οδήγησης. Όταν οδηγεί κάποιος με κινητό, είναι περίπου ο κίνδυνος που έχει ένας 80 χρονών άνθρωπος όταν οδηγεί ακριβώς λόγω ηλικίας. Δηλαδή, ένα παιδί 30 χρονών που οδηγεί με κινητό είναι επικίνδυνος όσο ένας γέρος 80 χρονών, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αυτό μας έστειλε ο ΙΕΣΑ σήμα, ότι προσοχή, η δημόσια ανησυχία, η δικιά σας λοιπόν, είναι αντιστρόφως ανάλογη από τη δημόσια υγεία. Ενώ η επικίνδυνοτητα είναι UV πρώτα, η περιόδης πάνω απ' όλα, μετά το ραδόνιο, μετά η ακτινεσχή και μετά κουζίνες και ηλεκτρομαγνητικά από κεραίες, ο φόβος μας είναι ανάποδος. Ο φόβος μας είναι ανάποδος και αυτό είναι λάθος. Εδώ λέει και θα το διάβασω όπως το λέει εκεί, η δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία θα συνεχιστεί έως ότου η μελλοντική έρευνα δείξει τελειωτικά ότι τα πεδία είναι επικίνδυνα ή έως ότου οι άνθρωποι μάθουν επιτέλους ότι η επιστήμη δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλήρη ασφάλεια. Ή έως ότου οι άνθρωποι και τα ΜΜΕ βαρεθούν να ασχολούνται με το θέμα αυτό, ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο όμως φαίνονται πιθανά, αλλά το τρίτο μπορεί να συμβεί. Κάποια στιγμή θα βαρεθούμε αυτή την ιστορία. Η οντίζουσα ακτινοβολία είναι η βαριά ακτινοβολία που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία και κανείς δεν τη φοβάται γιατί είναι θεραπευτική. Δεν θα καθυστερήσω. Η πυρηνική ιατρική είναι που σας είχα πει για την πυρηνική. Τα σπιθυρογραφήματα που κάναμε, δεν τα κάνουμε για πλάκα όταν χρειάζεται. Αποφεύγουμε εγκύους όσο μπορούμε. Κοιτάμε για το θυλασμό, μην περάσει το πυρηνικό, το φάρμακο μέσα από το μαστό, στο γάλα, στο παιδί. Είναι η ακτινοδιαγνωστική που κατά κάποιο τρόπο σας τα είπα προηγουμένως. Κάνουμε ακτινογραφίες όταν είναι αναγκαίο να κάνουμε, αλλά δεν έγινε και τίποτα αν κάνουμε μερικές. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ιατρική εξέταση. Δεν είναι δυνατόν να πει κάποιος να κάνει ένα check-up μια αξονική. Δεν πας ποτέ στον ακτινολόγο για αξονική. Πας στον παθολόγο και όταν κρίνει, σε στέλνει για αξονική. Και το τελευταίο, η ακτινοθεραπεία που είναι η βαριά που σας είπα πραγματικά χρειάζεται ισχυρή προστασία. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση που γίνεται εδώ, η οποία λέει, μα δεν κινδυνεύει από καρκίνο κάποιος που κάνει ακτινοθεραπεία. Η απάντηση δυστυχώς είναι εντελώς εσχρή καταρχήν, μα έχει ήδη καρκίνο. Το θέμα είναι ότι από τους ασθενείς μας, μόνο ο ένας στους 50, στους 70 θα πάθει ράδιο καρκίνο από την ακτινοβολία που του δίνουμε εμείς για να θεραπεύσουμε τον καρκίνο του. Αλλά μέχρι να το πάθει θα έχει φύγει για άλλους λόγους σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, κύριε Θοδόρου, να δεις αυτά που έχω μετά, έχω να τα σχολιάσουμε. Υπάρχει τρομολαγνία και επειδή δεν έχει σχέση με το θέμα, αλλά τα είχα βάλει απλώς για να τα έχετε. Διάλεξα στο ίντερνετ, δεν θα τα σχολιάσω γιατί δεν έχουμε και καιρό. Επειδή ακριβώς της μόδας ήταν τα κινητά περισσότερο και πήγα και μάζεψα, δεν θα κατηγορήσω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα δείτε τι τρομολαγνία υπάρχει. Μου θυμίζει Μεσαίωνα. Μου θυμίζει Μεσαίωνα. Και μετά τι πουλάνε πάνω σε αυτά, τι ματζούνια πουλιώνται. Το τρίπτυχο τελικά της επιτυχίας είναι χρόνος, θωράκης ή απόσταση. Δηλαδή, να είμαστε λίγο χρόνο στην ακτινοβολία, να είμαστε μακριά από αυτήν και να υπάρχει και θωράκιση. Δεν είναι τη στιγμή, αλλά έχουμε τρόπους να προστατευτούμε. Την ακτινοβολία δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, αλλά ήδη απαιτεί το σεβασμός μας. Δεν είναι αστεία. Αλλά δεν είναι και φόβητο, δεν είναι μάγισσα. Παρ' όλα αυτά, στο ίντερνετ εμφανιστήκανε αυτοκτονίες οι οποίες συνδέονται με τα κινητά. Εδώ λέει τρελά πράγματα, ότι είναι πραγματικά θανατηφόρα. Εδώ δείχνει πώς διαχέεται, υποτίθεται, μέσα στην πόλη. Να τι εμφανίζεται σε έναν άνθρωπο που τηλεφωνούσε. Όλα αυτά, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Τρομολαγνία, κανονικά. Μακάρι να κάνανε τον ίδιο κόπο για το ραδόνιο. Θα είχαμε σώσει κόσμο τώρα. Τέλος πάντων.
ότι εμφανίζονται δόντια, λιώνει ο υδράργυρος από τα δόντια, καρκίνοι, καρδιές, το κινητό. Αυτή τώρα πώς η κοπέλα έβαλε το φορητό πάνω στα πόδια της. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, κάτι θα γίνει πάνω. Τέλος πάντων. Εδώ μεταξύ, εδώ αρχίζουν τα κακά. Τα προηγούμενα εντάξει, απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις. Αλλά πουλάνε ματζούνια, πουλάνε αυτοκόλλητα. Πως έρχεται που λέει το αυτοκόλλητο λες και είναι μαγικό και θα διώξει την ακτινοβολία. Μετά, ότι το αίμα σου την ώρα που τηλεφωνείς είναι έτσι, ενώ αν πάρεις αυτό το συστηματάκι που κάνει μόνο 50 δολάρια, το αίμα σου θα επανέλθει κανονικά. Θα πάψει να βράζει. Να τι, πώς μπορεί να προστατευθείς. Α, αυτό είναι το χειρότερο. Επειδή αυτό κυκλοφορεί στην Ελλάδα, μην το πάρετε ποτέ. Όταν σας πουλάνε ένα προστατευτή μεταλλικό από αλουμίνιο για να το φορέσετε στο κινητό σας για να μην εκπέμπει, αυτό θα ανεβάσει σήμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, είναι μια κοροϊδία. Να κοιτάξτε. Αυτό το έκανα δεν είναι ψυχιατρική περίπτωση. Έχει ντύσει όλο το σπίτι με αλουμίνιο για να μην τον χτυπήσει ακτινοβολία. Αυτοί δεν βλέπουν τη φύση δίπλα τους και μιλάνε εκκρυμμένοι. Και το κορυφαίο είναι αυτό. Τι μου φωνάει, γιατί σας στέλνει οι μουσουλμάνοι με τις μπούρκες. Γιατί σας στέλνει οι μουσουλμάνοι με τις μπούρκες. Ναι, οι μπούρκες. Τα φοράνε για την ακτινοβολία. Βγάζει λεφτά κάποιο κόσμο από αυτά. Δέστε καπελάκι, κορυφαίο. Ναι, γέλιο, γέλιο, αλλά 44,95 δολάρια, ε. Αυτός είναι, μας έχει φάει όλους, ο άντρας της χρονιάς. Εδώ είναι για υγιούς, θωρακισμένα τέτοια. Εδώ είναι το φορά στη νύχτα. Τώρα, να φοράω αυτό ολόκληρος άντρας, λες και έχω αδιαθεσία. Το βλέπετε. Διάφορα μοντέλα, ό,τι σας αρέσει. Αυτό είναι ωραίο. Όχι μόνο είναι πολύ καλό και κάνει μόνο 20 δολάρια οι κάλτσες, αλλά μειώνει και τη βρώμα των ποδιών μου. Αυτή η διαφήμιση είναι όμως την πήρα από το ίντερνετ, δεν την πείραξα. Δηλαδή, σεβόμαστε το φόβο του αλλού για τα κινητά και είναι εφικτός. Είναι λογικός, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά όχι αυτό το μαγείρεμα στην τσέπη του. Α, το τσάι το είδατε, πιστεύω. Τσάι αντί ακτινοβολίας. Ποδιές, αυτό είναι μαγικό. Όχι μόνο ειδικά τέτοια για το πληκτρολόγιο, ειδικά γάντια, αλλά είναι και υγειωμένα. Δηλαδή αυτή είναι με δύο καλώδια στον τοίχο. Να το τσάι πάλι. Καλά, για το φούρνο βάζουν και ιατροδικαστικό έγγραφο, μπας και έτσι ξέρεις, το αφανεί λίγο επίσημο. Έχετε ακούσει την ιστορία που αν ζεστάνεις νερό σε μικροκύματα και ποτίζεις τα λούδια σου θα καούνε. Τώρα πώς γίνεται, το νερό που είναι υδρογόνο και οξυγόνο, αν μπει στα μικροκύματα που απλώς θα θερμανθεί, πρέπει να μιλάμε ώρες. Έχω δουλέψει πάνω στα μικροκύματα 2 χρόνια. Και μάλιστα κάναμε αίμα, γιατί επειδή το ζεσταίνουμε το αίμα σε χειρουργικές επεμβάσεις, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μην κάνει ζημιά στο αίμα, στις εξωκαρδιακές κυκλοφορίες και σκότωσουμε κανέναν άνθρωπο. Και φυσικά δεν προκαλούσε πρόβλημα. Να, τα ταλούδια μαραθήκαν όσα ακτινοβοληθήκαν με νερό που είχε ζεσταθεί στα μικροκύματα. Το αυγό το περίφημο που άμα το ζεστάνεις. Με δύο κινητά, βάλει δύο κινητά να μιλάνε, βράζει το αυγό. Τέλος πάντων, αυτό είναι αστείο γιατί από φυσική πλευρά δεν πάνε το, βάλει το σε ώρα θέλετε, βάλει το. Για τα popcorns, αυτό υπάρχει απάντηση να σα την πω από τώρα για να τελειώνουμε. Λένε ότι αν βάλει popcorn και βάλει κινητά, θα γίνει popcorn. Το popcorn πώς γίνεται στα μικροκύματα? Με ένα πολύ απλό τρόπο. Όσο στεγνό και να είναι το καλαμπόκι, τι είναι αυτό, όσο στεγνό και να είναι, δεν πάει να έχει λίγη υγρασία. Όταν τη φάει από τα μικροκύματα, μια τρομερή ποσότητα ενέργειας, αυτό εξατμίζει απότομα το καλαμπόκι. Οπότε δεν μπορεί να βγει σιγά σιγά το νερό έξω και σκάει σαν ατμός. Γι' αυτό γίνεται popcorn. Τα χέρια μας, όσο και να τα σκουπίσετε, είναι πιο υγρά από το καλαμπόκι το στεγνό. Με άλλα λόγια, με το που θα πιάνετε το κινητό, τα χέρια σας θα είχαν γίνει σαν popcorn. Σύμφωνα με αυτόν εδώ πέρα. Κάτι τελευταίο, απλώς πληροφορία. Τα κινητά, παρόλο που δεν το χρησιμοποιώ από σεβασμό σε βενζινάδικα, δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είναι αυτά που προκαλούν πρόβλημα. Έχουν καεί άνθρωποι γιατί ανάψαν τσιγάρο. Τα κινητά υποτίθεται ότι μόνο αν πέσει κάτω και κάνει σπίθα δεν γίνονται αυτά. Το επικίνδυνο είναι ο οδηγός. Αν το πιστέψετε, ρωτήστε βενζινά για πλάκα μου, που κάπως λέει ότι το best gear του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητο, ο στατικός ηλεκτρισμός που έχει γιατί είναι καθισμένος και το απότομο που θα σηκωθεί, πιθανώς ένα στον δισεκατομμύριο να σχηματίσει σπιθήρα και μπορεί να γίνει κάτι. Όχι το κινητό όμως. Είπα πολλά, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.